δυτική του ταινία μικρού μήκους τύπου Lip Dap, γύρισαν μαθητές του τέταρτου ΤΕΠΑΛ Καβάλας. Καθηγητές και μαθητές έφτιαξαν την πρώτη σχολική Lip Dap ταινία στην Ελλάδα με μηδενικό κόστος. Η όλη δουλειά, σενάριο, σκηνοθεσία, χορογραφία, πρόβες, λήψη εικόνας και επεξεργασία ήχου έγινε από τα ίδια τα παιδιά. Οι δύο καθηγητές, ο ένας γραφικών τεχνών και η άλλη μαθηματικός, είχαν τη γενική υποπτία και έλυναν τα πρακτικά και γραφειοκρατικά προβλήματα. Το Limit Up του τετάρτου λυκείου ξεκίνησε η διαδικασία του το φθινόπωρο του 2011, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Η όλη παρουσίαση ήταν μια πάρα πολύ εκδήλωση, πάρα πολύ καλή εκδήλωση των παιδιών με τη βοήθεια συναδέρφων. Έγινε μια παρουσίαση του όλου χώρου των σχολείων που κάνουμε μάθημα, των αίθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, με ένα καινούριο στυλ, το οποίο νομίζω ότι είναι και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Μεγάλη και πολύ καλή προσπάθεια και από τους συναδέρφους και από τα παιδιά. Στο σχολείο μας είμαστε αρκετά περίεργοι. Κάνουμε πολλές φορές πολλά και περίεργα πράγματα και εκτός των συνηθισμένων. Και η ιδέα ήταν του συνάδελφου του κυρίου Σακελαράκη, που είναι καθηγητής γραφιστικής. Ξεκίνησε η όλη ιστορία πριν τα Χριστούγεννα. Αρχίσαμε να δείχνουμε στα παιδιά παρόμοια βιντεάκια. Τους άρεσε η ιδέα, ενθουσιάστηκαν, μπήκαν με τα μούτρα μέσα τα πρωτάκια, στα οποία ανακαλύψαμε φοβερά ταλέντα, όχι στο να χορεύουν ή να τραγουδάνε, αλλά στο να οργανώνουν και να κατεβάζουν ιδέες σχετικές. Τι να πούμε τώρα για τα παιδιά. Άμα τους δώσεις μερικά ερεθίσματα, από μόνοι τους θα σκεφτούν διάφορες ιδέες και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αυτενέργεια. Δηλαδή αυτά τα ερεθίσματα να κάτσουν να τα αναλύσουν και να γίνουν δημιουργικοί. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε, είχαμε αρκετές δυσκολίες, τελικά καταφέραμε και γυρίσαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο εσείς θα το κρίνετε. Πόσα παιδιά συμμετείχαν από το σχολείο? Από το σχολείο γύρω στα 80 παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμα. Άμα θέλουν και τα παιδιά πρώτα απ' όλα, αν έχουν ιδέες και τη διάθεση πάνω απ' όλα, μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο, κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά εξαρτούνται από τα ίδια τα παιδιά.